Λόγος 22 Ιωάννου της Κλίμακος περί υπερηφανίας δια την ακέφαλον υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι άρνηση του Θεού, εφεύρεση των δαιμόνων, εξουδένωση των ανθρώπων, μητέρα της κατακρίσεως, απόγονος των επένων, απόδειξη ακαρπίας, φυγαδευτήριο της βοηθείας του Θεού, πρόδρομος της παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως, στήριγμα των δαιμόνων, φύλαξας των αμαρτημάτων, δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπαθίας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλαστημίας. 2. Αρχή της υπερηφανίας είναι το τέλος της κενοδοξίας. Μέσον η εξουδήνωση του πλησίον, η αναδής φανέρωση των κόπων μας, ο εσωτερικός αυτοέπαινος, το μίσος των ελέγχων. Και τέλος η άρνηση της βοηθείας του Θεού, η εξύψωση της ειδικής μας ικανότητος, η δαιμονική συμπεριφορά. 3. Ας το ακούσουμε όλοι όσοι θέλουμε να διαφύγουμε αυτόν τον βαθύ λάκκο. Πολλές φορές το πάθος αυτό αγαπά να τρέφεται από τις ευχαριστίες που εκφράζουμε στον Θεό, διότι δεν παρουσιάζεται τόσο ανεδής, ώστε από την αρχή να μας προτρέπει να αρνηθούμε τον Θεό. 4. Είδε άνθρωπο να ευχαριστεί το Θεό με το στόμα και να κομπάζει με το εσωτερικό φρόνημα. Περί αυτού είναι αψευδής μάρτης εκείνος ο Φαρισίος που έλεγε στο Θεό με απρεπή καύχηση: «Ο Θεός ευχαριστώσει», Λουκά Ιωταΐτα 11. 5. Όπως συνέβη πτώσεις εκεί κατεσκήνωσε, όπου συνέβη πτώσεις εκεί κατεσκήνωσε προηγουμένως η υπερηφάνεια, διότι το δεύτερο είναι το προμήνυμα του πρώτου. 6. Άκουσα κάποιον αξιοσέβαστο άντρα να λέγει: «Υπόθεσε ότι είναι 12 τα πάθη της ατιμίας. Εάν ένα από αυτά την ίηση την αγαπήσεις ολόψυχα, αυτή θα αναπληρώσει τον τόπο και των υπολείπων 11. 7. Ο υψηλόφρον μοναχός αντιλέγει με σφοδρότητα, ενώ ο ταπεινόφρον δεν γνωρίζει ούτε να βλέπει τον άλλον αντιπρόσωπα. Δεν σκύβει το κυπαρίσι να βαδίσει στη γη, ούτε ο υψηλοκάρδιος μοναχός να αποκτήσει υπακοή. 8. Ο υψηλοκάρδιος άνθρωπος επιθυμεί να άρχει και δεν μπορεί ή μάλλον δεν θέλει να οδηγηθεί στην τελική απώλεια με κάποιον άλλον τυχόντα τρόπο. 9. Υπερηφάνης κύριος αντιτάσσεται α πέτρο ε 5. Και ποιος μπορεί έπειτα να τους ελεήσει? Ακάθαρτος παρακυρίου πάση ψιλοκάρδιος παροιμίων γιώτα ε 5. Και ποιος θα κατορθώσει έπειτα να καθαρίσει έναν τέτοιον άνθρωπο? 10. Πέδευση των υπερηφάνων είναι η πτώση. Σκόλοψη αυτών είναι ο δαίμον. Εγκατάληψή του εκ μέρου του Θεού είναι η απώλεια των φρενών. Και τα δύο πρώτα πολλές φορές θεραπεύθηκαν από τους ανθρώπους, αλλά το τελευταίο ανθρωπίνος είναι ανίατο. 11. Όποιος αποκρούει τους ελέγχους εφανέρωσε ότι το έχει τούτο το πάθος, ενώ όποιος τους δέχεται έχει ελευθερωθεί από τα δεσμά του. 12. Αν όχι εξαιτίας άλλου πάθους, αλλά από αυτό και μόνο έπεσε κάποιος από τους ουρανούς, πρέπει να εξετάσουμε μήπως και χωρίς καμία άλλη αρετή, αλλά με την ταπείνωση μόνο μπορούμε να ανεβούμε στους ουρανούς. 13. Η υπερηφάνεια είναι απώλεια του πλούτου και των υδρότων των πνευματικών. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον, επειδή ασφαλώς θα έκραξαν με υπερηφάνεια. Προς Κύριον και ούκ εισήκωσεν αυτόν. Ψαλμόν Ιώτα Ζήτα 42. Επειδή ασφαλώς δεν απέκοπταν τις αιτίες των αμαρτιών κατά των οποίων προσεύχονταν. 14. Ένας πολύ γνωστικός γέρον συμβούλευσε πνευματικά κάποιον υπερήφανο αδελφό και αυτός τυφλωμένος του λέγει: «Συγχώρεσέ με πάτερ, δεν είμαι υπερήφανος». Και ο πάνος όφος γέρος του αποκρίανε: «Και ποια καλύτερη απόδειξη θα μας έδινες του πάθους σου από αυτό που είπες, το δεν είμαι υπερήφανος? Σε τέτοιους υπερηφαίνους ανθρώπους προξενεί μεγάλη ωφέλεια η υποταγή, η σκληρότερη και τιμωτικότερη διαγωγή, καθώς και η ανάγνωση των υπερφυσικών κατορθωμάτων των πατέρων. Έτσι, ίσως να υπάρξει σε αυτούς τους ασθενείς κάποια μικρή ελπίδα σωτηρίας. 15. Είναι ντροπή να καμαρώνει κάποιος για τον ξένο στολισμό. Ομοίως είναι έσχατη ανοησία να υπερηφανεύεται κανείς για τα χαρίσματα του Θεού. Όσα κατορθώματα επέτυχες πριν γεννηθείς, για αυτά μόνο να υπερηφανεύεσαι, διότι τα μετά τη γέννησή σου τα εχάρισε ο Θεός, καθώς επίσης και αυτή την γέννηση. 16. Όσες αρετές κατόρθωσες χωρίς το νου και τη λογική, αυτές και μόνο είναι η δικαίω σου, εφόσον το νου και τη λογική σου τα εδόρισε ο Θεός. Όσες νύχες επέτυχες χωρίς το σώμα σου, αυτές και μόνο οφείλονται στην ειδική σου προσπάθεια, εφόσον το σώμα δεν είναι ειδικό σου δημιούργημα, αλλά του Θεού. 17. Μην ξεθαρεύεις παρά μόνον όταν δεχτείς την τελική απόφαση του κριτού και να παρατηρείς εκείνον
της Ευαγγελικής Παραβολής, ο οποίος μετά την ανάκλησή του στο τραπέζι του γάμου εδέθηκε χειροπόδαρα και οδηγήθηκε στο σκότος το εξώτερον. 18. Μην ανψιώνεις τον αυχένα σου ενώ είσαι πλασμένος από γη, διότι πολλοί ερήφθησαν από τους ουρανούς, αν και ήσαν άγιοι και άειλοι. 19. Όταν ο δαίμον καταλάβει έδαφος στην ψυχή των οπαδών του, τότε τους παρουσιάζεται όταν κοιμούνται ή όταν είναι ξύπνοι υπό τη μορφή Αγίου Αγγέλου ή Μάρτυρος και τους δίδει πνευματικά χαρίσματα ή τους αποκαλύπτει διάφορα μυστήρια με το σκοπό να εξαπατηθούν οι ταλέποροι και να χάσουν τελείως τα λογικά τους. 20. Κι αν ακόμη είχαμε υποστεί μυρίους θανάτους για την αγάπη του Χριστού, ούτε έτσι θα εξεπληρώναμε το χρέος μας, διότι άλλο είναι το αίμα του Θεού και άλλο το αίμα των δούλων, όχι βέβαια ως προς την ουσία, αλλά ως προς την αξία. 21. Ας μην πάψουμε ποτέ να συζητούμε για τους πρώτων πατέρων, για τους προημών πατέρας και φωστήρα, συγκρίνοντας τους εαυτούς μας μαζί τους. Τότε θα διαπιστώσουμε ότι δεν επατήσαμε καν το πόδι μας στο δρόμο της πραγματικής μοναχικής ζωής και ότι δεν εφυλάξαμε ουσίες τις υποσχέσεις μας, αλλά ότι ευρισκόμαστε ακόμη στην κατάσταση των κοσμικών. 22. Μοναχός κατεξοχήν σημαίνει οφθαλμός της ψυχής αμετεώριστος και σωματικές αισθήσεις ακινητοποιημένες. Μοναχός είναι εκείνος που προκαλεί εναντίον του τους δαίμονες σαν άγρια θηρία και που αναγκάζοντάς τους να απομακρύνονται από κοντά του τους παροξύνει. Μοναχός σημαίνει αδιάκοπη έκσταση του νου και ακατάπαυστη λύπη για την παρούσα ζωή. Μοναχός σημαίνει άνθρωπος που έγινε ένα με τις αρετές, όπως ένας άλλος έγινε ένα με τις ειδονές. Μοναχός σημαίνει άσβεστο φως στον οφθαλμό της καρδίας. Μοναχός σημαίνει άβυσος ταπεινώσεως που εγκρέμισε και έπνιξε μέσα της κάθε πονηρό πνεύμα. 23. Την λύθη των αμαρτημάτων την προκαλεί η περηφάνεια, διότι ενθύμηση στον προξενεί ταπεινοφροσύνη. 24. Η περηφάνεια σημαίνει ισχάτη πτωχία της ψυχής που παρουσιάζεται κατά φαντασία ως πλουσία και που νομίζει ότι ζει στο φως ενώ βρίσκεται στο σκοτάδι. Όχι μόνο δεν αφήνει τούτη η μυαρά να προοδεύει κάποιος, αλλά και από υψηλά τον ρίχνει κάτω. 25. Υπερήφανο σημαίνει ρόδι σαπισμένο εσωτερικός που εξωτερικός γυαλίζει το χρώμα του. Ο υπερήφανος μοναχός δεν χρειάζεται δαίμονα, διότι γίνεται πλέον ο ίδιος δαίμον και εχθρός του εαυτού του. 26. Ξένο είναι το σκοτάδι από το φως, ομοίως ξένος είναι ο υπερήφανος από κάθε αρετή. Στις καρδίες των υπερήφανων θα γεννηθούν λογισμοί βλαστημίας, ενώ στις ψυχές των ταπεινών ουράνιες θεωρίες. Ο κλέπτης απεχθάνεται το φως του ηλίου και ο υπερήφανος εξουδενώνει τους πράους ανθρώπους. 27. Πολλοί υπερήφανοι δεν γνωρίζω πώς αυταπατήθηκαν και νόμιζαν ότι έφτασαν στο ύψος της απαθίας, αλλά την ώρα του θανάτου είδαν την πτωχία τους. Όποιος συνελήφθη από αυτήν, δηλαδή την υπερηφάνεια, μόνο τη βοήθεια του Κυρίου μπορεί να ελπίζει, διότι γι' αυτόν είναι μάταιο να περιμένει σωτηρία από ανθρώπους. 28. Συνέλαβα κάποια τούτη την ακέφαλο πλάνη να πλησιάζει προς την καρδιά μου ανεβασμένη πάνω στους ώμους της μητέρας της. Τις έδεσα και τις δύο με τα δεσμά της υπακοής, τις εμαστίγωσα με το μαστίγιο της ευτελίας και έτσι τις ανέκρινα με ποιο τρόπο εισέρχονται μέσα μου. Και αυτές, καθώς εμαστιγώνονταν, μου έλεγαν: «Εμείς δεν έχουμε ούτε αρχή ούτε γέννηση, διότι είμαστε αρχηγοί και γεννήτωρες όλων των παθών. Εμάς μας πολεμεί υπερβολικά η συντριβή της καρδίας που γεννάται από την υποταγή. Εμείς δεν ανεχόμεθα κανένα να μας εξουσιάζει. Γι' αυτό όταν ελάβαμε εξουσία στους ουρανούς, απεστατήσαμε από εκεί. Εμείς με ένα λόγο γεννούμε όλα τα πάθη που αντιστρατεύονται στην ταπεινοφροσύνη, διότι όλα όσα την ευνοούν είναι αντιμέτωπά μας. Αλλά αφού και στον ουρανό εσύ μειώσαμε νίκη, πώς μπορείς εσύ να μας ξεφύγεις? Εμείς συνηθίζουμε πολλές φορές να εμφανιζόμεθα μέσα από την υπακοή, από την αοργησία, από την αμνησικακία, από την πρόθυμη διακονία. Τέκνα η δικά μας είναι η πτώση των πνευματικών ανθρώπων, η οργή, η καταλαλιά, η πικρία, ο θυμός, η κραυγή, η βλαστημία, η υποκρισία, το μίσος, ο φθόνος, η αντιλογία, η διορυθμία, η απήθεια. Ένα μόνο υπάρχει που δεν μπορούμε να το νικήσουμε, να σου το φανερώσουμε επειδή μας μαστιγώνεις. Εάν κατηγορείς διαρκώς τον εαυτό σου ενώπιον του Κυρίου με ειλικρίνεια, θα μας θεωρείς ως αν αράχνη, ύπος επάνω στον οποίο είμαι ανεβασμένη, εγώ η περηφάνεια είναι όπως βλέπεις η καινοδοξία. Η οσία όμως ταπείνωσης και η αυτομεμψία θα περιπέξουν τον ύπο και τον αναβάτη
του ψάλλοντας την οδή της νίκης. «Άσομεν το Κυρίος εν δόξος γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν, Έξοδος γιώτα έψιλον ένα, και εισάβησον ταπεινώσεως». Βαθμής 22. Όποιος την ανέβηκε, ενίκησε, εάν βεβαίως κατόρθωσε να την ανέβει.